Με αφορμή την 5η Δεκεμβρίου, ημέρα που καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα εθελοντισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τις δράσεις που αναλαμβάνει μέσα από διαδικτυακή εκδήλωση. Σε μια πραγματική κατάθεση ψυχής, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη υπογράμμισε ότι Κρήτη και εθελοντισμός είναι δύο λέξεις που κάνουν την καρδιά της να χτυπά πολύ δυνατά. Αφενός γιατί η ενασχόλησή της με τα παιδιά με νεοπλασία ταυτίζεται με τον εθελοντισμό, αφετέρου λόγω της καταγωγής της. Κρήτη και εθελοντισμός είναι δύο λέξεις που κάνουν την καρδιά μου να χτυπά πολύ δυνατά. Αφενός γιατί ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη καταξιών την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, δηλώνοντας κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτή ακριβώς είναι η ψυχή του έργου των Συλλόγων Ελπίδα και Όραμα Ελπίδας. Για περισσότερα από 30 χρόνια, όλοι όσοι αγωνιζόμαστε για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους και όλοι όσοι συστηρίζουν το έργο μας, υπηρετούμε τις ευγενείς αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού. Αφετέρου, είναι οι ρίζες της οικογένειάς μου στον ευλογημένο αυτό τόπο της Κρήτης. Ενός νησιού που δημιούργησε τον ανεπανάληπτο μνημονικό πολιτισμό, που γέννησε ήρωες, τον τόπο που δεν λύγησε ποτέ και κρατά πάντα την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Η ανεξάντλητη Κρήτη μας δεν έχει σταματήσει να είναι το επίκεντρο σπουδαίων πρωτοβουλειών πολιτισμού, ανθρωπισμού και εθελοντισμού. Την εκδήλωση συντόνισε η Γεωργία Μιλάκη, εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας για τον εθελοντισμό και τη διασύνδεσή της με φορείς και οργανισμούς. Το Κέντρο Προαγωγής του Εθελοντισμού της Περιφέρειας Κρήτης στοχεύει να λειτουργήσει ως καλή πρακτική για τις άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και για τη δημιουργία ενός εθνικού θεσμικού πλαισίου με ολιστική προσέγγιση του εθελοντισμού. Είμαστε πεπισμένοι πως εάν όλοι ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε ακόμη περισσότερα. Είναι δύσκολο να είσαι εθελοντής. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να το έχεις μέσα στην ψυχή σου. Αν δεν το έχεις, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι που ήρθαν κοντά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το χαμόγελο του παιδιού που δημιούργησε αυτό το μικρό παιδί, ήταν οι παιδιά εθελοντές. Μικρά παιδιά, 13, 15, 16 χρονών, που θέλησαν να κάνουν κάτι καλό, ακολουθώντας την ιδέα και τη μνήμη αυτού του παιδιού.